Την ίδια ημέρα η ελευθερία έκανε τα πρώτα αποφασιστικά βήματα για να επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός αυτό. Η μέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της χριστιανοσύνης, ταυτίστηκε με την αρχή της Επανάστασης, γιατί και συμβολική σχέση έχουν, αλλά και γιατί η σπίθα που δημιούργησε την έκρηξη ήταν η πίστη. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη για ελευθερία. Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας αυτός έχει και την ουσία και τις διαστάσεις ενός θαύματος. Γιατί στο θαύμα και όχι στη λογική χρωστάει την Ανάστασή του το γένος, έγραψε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με τα διάφορα προεπαναστατικά κινήματα. Ο Κολοκοτρώνης, αυτή η ηγετική μορφή του αγώνα, γράφει στα απομνημονεύματά του. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δεν είμεθα τρελοί, δεν έκαναμε την Επανάσταση, διότι θέλαμε συλλογιστή, διαπολεμοφόδια, καβαλάρια και πυροβολικό. Κι όμως, η μεθοδική προετοιμασία από τη φιλική εταιρεία, οι κλέφτες και οι αρματολοί, η θέληση και η αγωνιστικότητα του λαού έφεραν το ποθούμενο. Ας μην αγνοείται φυσικά το γεγονός πως οι Έλληνες ξεκίνησαν μόνοι τους στον αγώνα. Έχοντας να αντιμετωπίσουν παράλληλα και την εχθρική στάση της κρατεής τότε Ιεράς Συμμαχίας των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που αποσκοπούσε στην κατάπνιξη των απανταχών φιλελεύθερων και εθνικών κινημάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο σήμανε η ώρα για τον μεγάλο ξεσηκωμό. Την άνοιξη του 1921 εμφανίστηκαν επαναστατικές εστίες από τη Μολδοβλαχία μέχρι την Κρήτη. Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 γυρνά τη σκέψη μας στα Καλάβρητα, στη Μονή της Αγίας Σαλάβρας, στην Αλαμάνα, στη Γραβιά, στο Βαρτέτσι, στην Τριπολιτσά, στη Χίο και τα Ψαρά, στα Δερβενάκια, στην Αράχοβα, το Μεσολόγγι, σε όλους εκείνους τους ένδοξους και αιματοδομένους τόπους. Η Αγία Λαύρα δίνει το σύνθημα, καθώς εκεί υψώνεται το Λάβαρο της Επανάστασης, που γρήγορα επεκτείνεται σε όλη την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά, αλλά και την Ισιωτική Ελλάδα. Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Λόντος και ο Ζαΐμις, ο Πετρόμπες Μαυρομιχάλης, ο Κολοκοτρώνης, ο Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας, ο Αναγνωσταράς, η Δελιανέη, ο Διάκος στην Αλαμάνα και ο Ανδρούτσος στο Χάνι της Γραβιάς, ο Καραϊσκάκης στην Αράχοβα, η Μπουμπουλίνα, ο Κανάρης, ο Ανδρέας Μιαούλης και η Μαντό Μαυρογένους, αλλά και πολλοί άλλοι πρωταγωνιστούν στον επαναστατικό αγώνα και γίνονται τα αιώνια σύμβολα της αυτοθυσίας, της γενναιότητας και της αντριοσύνης. Σε όλη τη διάρκεια όμως της Επανάστασης και από τη μάχη του Δραγατσανίου, τον Ιούνιο του 1821, με ηγέτη τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, μέχρι τη μάχη της Πέτρας το Σεπτέμβριο του 1829, με στρατηγό τον Δημήτρη Υψηλάντη, οι αρετές της φυλής μας, το Φιλότιμο, ο πατριωτισμός, η λεβεντιά, η παλικαριά και η πίστη, ήταν αυτές που όθησαν τους Έλληνες στο μετερίζι των θυσιών και εξηγούν το θάμα που συντελέστηκε και σφραγίστηκε επίσημα με το πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του 1830. Στη Νεανή, τα καλύτερά μας παλικάρια επάγγρωναν τα αρματολίγια της Μακεδονίας. Η ψυχή του Ιανιώτη έμεινα δούλωτη και ανυπόταχτη. Στέρεη στην πίστη της και τα ιδανικά της, παρά τις κακουχίες και, και τη βανασότητα του τουρκουζιγού. Οι Ιανιώτες δίναν κάθε μέρα τον προσωπικό τους αγώνα. Ο Σιαμπανόπουλος μας διηγείται ένα περιστατικό στο ομώνυμο βιβλίο του Ιανί. Ο Αλή Πασάς κατά τη συνήθειά του έστειλε και κάλεσε τους πρώτους 40 αρχηγούς από τις 40 οικογένειες του χωριού για να μεταβούν στα Ιωάννινα. Όταν οι 40 Καλιανιώτε επαρουσιάστηκαν στον Αλή, τους εζήτησε να υπογράψουν συμβόλαιο ότι του παραχωρούν το χωριό με ευχαρίστηση για τσιφλίκι του. Εκείνοι ειρνήθησαν με υπερηφάνεια. Είπαν στον Αλή Πασά ότι οι Καλιανοί είναι αναγνωρισμένο από τον Σουλτάνο κεφαλοχώρη και ανήκει σε αυτούς και τα παιδιά των. Οργιστής από την απάντηση, ο τύρανος διέταξε και τους εβασάνισαν φρικτά. Αλλά και τα βασανιστήρια δεν εστάθησαν ικανά να λυγίσουν τους Καλιανιώτες και τότε ο Αλή Πασάς, που περιφρονεί κάθε θείο και ανθρώπινο νόμο προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του, έδωσε εντολή στα όργανα του να κτίσουν ζωντανούς μέχρι το λαιμό τους 39 εξ αυτών.